Να μιλήσουμε ξεκινώντας από το πρώτο θέμα, το οποίο είναι ο έλεγχος όλων των συμβάσεων. Θα ήθελα λίγο να σας διακόψω, αν μου επιτρέπετε, πάνω σε αυτό. Ναι, ναι, πείτε μου. Επειδή θα μιλήσουμε για τις θέσεις της Ελλήνων Συνέλευσης, θα ήθελα να τονίσω με πλήρη σοβαρότητα ότι οι θέσεις της Ελλήνων Συνέλευσης εδώ και 9 χρόνια, δηλαδή από την ίδρυση στην ουσία του πολιτικού μας φορέα, είναι απόλυτα σταθερές και δεν έχουμε ξεφύγει χιλιοστό από αυτές. Κάτι που, αν μιλήσουμε για πολιτικά πρόσωπα, για το τι έλεγαν 10 χρόνια πριν ή ακόμα και 5 χρόνια πριν και τι θέσεις είχαν τότε, αλλά και τι λένε σήμερα και ποιες είναι οι θέσεις τους σήμερα, θα διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως σοβαρότητα στο πολιτικό σκηνικό της πατρίδος μας έτσι όπως το γνωρίζουμε. Και δεν υπάρχει και καμία απολύτως σταθερή θέση. Γιατί το κάθε πολιτικό πρόσωπο, όπως γνωρίζουν και όλοι οι πολίτες, ανάλογα με τα δικά του συμφέροντα και ανάλογα και με τις μεταγραφές που μπορεί να κάνει από το ένα κόμμα στο άλλο κόμμα και μετά τούμπαλι πάλι σε ένα άλλο κόμμα. Αυτό είναι αλήθεια. Άρα μας αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει καμία σταθερή θέση και δεν υπάρχει σοβαρότητα. Η Ελλήνων Συνέλευσης λοιπόν, με τις απόλυτα σταθερές της θέσεις, θα δώσει μία σοβαρότητα στο πολιτικό σκηνικό της πατρίδας μας και μάλιστα θα δώσει μία οντότητα στο Ευρωκοινοβούλιο, έτσι ώστε να αναδειχθούν όλες οι θέσεις της Ελλήνων Συνέλευσης που θα είναι για το δίκαιο και αποκλειστικά μόνο των ανθρώπων.